Υπάρχουν ερωτήσεις. Πριν να ξεκινήσετε τις ερωτήσεις και να πάρετε και λίγο θάρρος και να σκεφτείτε τι ερωτήσεις θα κάνετε, θα ήθελα εγώ να κάνω κάποιες παρατηρήσεις εδώ. Καταρχήν ήταν καταπληκτικές. Ακούγαμε. Καμπάνε. Ήταν καταπληκτικές οι ομιλίες και οι τρεις. Και υψηλού επίπεδου, αλλά συγχρόνως και κατανοητές από ένα κοινό μη εξειδικευμένο. Εκείνο το οποίο δεν ελέγχθη είναι το εξής. Τώρα που θα βγείτε στο διάλειμμα, όσες από εσάς έχουν κινητά τηλέφωνα, θα μπείτε στο διαδίκτυο και θα γράψετε τις λέξεις Gale Model. Το Gale γράφεται G-A-L-L-A-M-D-A, G-A-I-L. Εκεί πέρα λοιπόν θα κληθείτε να απαντήσετε σε ορισμένες ερωτήσεις, δηλαδή πόσο χρόνο είστε, αν έχετε γεννήσει, πότε κάθε περίοδο πρώτη φορά, ξέρω εγώ, αν έχετε κάνει βιοψίες, τι έχει φανεί σε αυτές τις βιοψίες κλπ. Θα σας βγάλει ένα κίνδυνο να πάθετε καρκίνο του μαστού την επόμενη πενταετία. Αν αυτός ο κίνδυνος είναι αυξημένος, τότε θα πάρετε εδώ τους τρεις ειδικούς, οι οποίοι θα σας πούνε τι πρέπει να κάνετε, γιατί υπάρχει σε αυτό το αυξημένο κίνδυνο φαρμακευτική αγωγή, δηλαδή φαρμακευτική αγωγή προληπτικά, όχι θεραπευτικά όπως ήταν το πνεύμα των ομιλιών σήμερα. Μία διευκρίνηση θα ήθελα να κάνω, ότι ο καθηγητής ο κ. Ζερβούδης μίλησε για τη μαστογραφία σε επίπεδο πρόληψης, δηλαδή αυτό που πρέπει να κάνουν όλες οι γυναίκες μετά τις 40 σύμφωνα με κάποιες εταιρείες, μετά τις 45 σύμφωνα με μία άλλη, μετά τα 50 υπάρχει τώρα δικογνωμία εκεί. Ενώ ο εξειδικευμένος χειρουργός με ευθείας γυναικολόγος από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΡΕΑ, που τα είπε πάρα πολύ καλά, μίλησε για διάγνωση όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Προσέξτε το αυτό. Δηλαδή, μη σκεφτεί μια γυναίκα, σου πει, είμαι 41, έχω μείνει έγκυος, δεν έχω κάνει ποτέ μαστογραφία, δεν πειράζει που είμαι έγκυος, ας πάω να κάνω την πρώτη μαστογραφία στα 41, να δω τι γίνεται. Δεν μίλησα για αυτό το πράγμα, έτσι. Γι' αυτό μίλησε ο κ. Ζερβούς, δηλαδή την προληπτική μαστογραφία. Ο γυναικολόγος, ο χειρουργός, που τα είπε πάρα πολύ καλά, μίλησε για διαγνωστική, αν βρω κάτι, τι γίνεται. Τώρα, ήθελα να κάνω μια ερώτηση, μάλλον ρητορική, στους δύο πρώτους ομιλητές, γιατί μας είπαν δύο αντίθετα πράγματα. Δηλαδή, ο καθηγητής, ο κύριος Ζερβούδης, είπε ότι είμαστε ένα πάρα πολύ καλό σύστημα, επειδή υπάρχουν εδώ πέρα και εκπρόσωποι της πολιτείας, ότι έχουμε ένα πάρα πολύ καλό σύστημα και ο οποίο πληρώνει τις μαστογραφίες, ο οποίος φοράει το χρόνο κτλ. Ενώ ο άλλος ομιλητής που τα είπε επίσης πάρα πολύ καλά, ο πλαστικός χειρουργός, είπε ότι εδώ στην Ελλάδα δεν γίνεται εγκαιρία. Πώς γίνονται αυτά τα δύο, δηλαδή και να έχουμε καλό σύστημα και όλα να πηγαίνουν καλά και εδώ πέρα να γίνεται αργά η ανίκνηση. Μάλλον η διαφορά από τα προηγουμένα κράτη είναι η εξής. Ότι στα άλλα κράτη γίνεται αυτό το οποίο δεν γίνεται εδώ. Δηλαδή, σου στέλνουμε γράμμα, μόλις συμπληρώσεις κάποια ηλικία ανάλογα με το τι είναι το σύστημα συγκεκριμένο, τώρα σου λένε κυρία Παπαδοπούλου, Καλλιόπη, έλα να κάνεις μαστογραφία, σου έχουν κλείσει ραντεβού. Αυτά τα γράμματα πηγαίνουν. Και όχι όταν το θυμηθεί η γυναίκα ή όταν το ξέρει η γυναίκα να το κάνει καλό μαστογραφία. Αυτή είναι η διαφορά. Γιατί τα άλλα κράτη έχουν καλύτερη πρόληψη, με καλύτερη επιβίωση, μικρότερες συνσημότητες κτλ. Λοιπόν, νομίζω ότι εγώ σα πόρεσα είπα. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις τώρα, να κάνετε στους εξαιρετικούς ομιλητές. Μάλιστα. Καλησπέρα σας. Η ηλικία μου είναι 65 ετών. Θέλω να σας ρωτήσω δύο πράγματα πρόσκοπα, γιατί αυτά έχω συγκρατήσει. Το grapefruit που πίνουν όλες οι κοπέλες. Και η κόρη μου είναι μία από αυτές που καθημερινά κάνει χρήση. Είναι επιβλαβές, προκαλεί καρκίνο. Μία ερώτηση. Η δεύτερη είναι να μου απαντήσετε αν θέλετε και στις δύο, για να μην σας καθυστερώ. Είναι μεγάλο και μικρό στήθος. Ποιο είναι πιο επιρρεπή στον καρκίνο? Λοιπόν, ευχαριστώ για την ερώτηση. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Ίσως δεν είναι φανταστικά καλά. Μιλάμε για σχετικό κίνδυνο. Θέλω να πει ότι κάποιες μελέτες έχουν δείξει ότι αυξάνει λίγο το κίνδυνο. Αλλά δεν προκαλεί καρκίνο. Αυξάνει το κίνδυνο. Αλλά είναι 1,3. Είναι, δεν είναι πολύ μεγάλο 1,3 όταν, για παράδειγμα, αν η μαμά σας έχει κάρκινο μαστού είναι 2, έτσι. Ναι. Όμως το grapefruit κάθε μέρα είναι φάρμακο. Για παράδειγμα, για αυτοί που έχουν υπέρταση, που περιφέρουν για την πίεση,
αυξάνει τη δράση των αντιστατικών. Έτσι. Τώρα, για το θέμα μεγάλου μαστού και μικρού μαστού, υπήρχε παλιά μια τέτοια άποψη. Τώρα δεν ισχύει στις τελευταίες μελέτες που έχουμε, αλλά είναι φυσιολογικό, είναι αυτόματο κατανοητό ότι όσο πιο μεγάλο ιστό υπάρχει, πιο μεγάλη πιθανότητα υπάρχει. Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό που έχω πει είναι ότι οι ψηλές γυναίκες έχουν παραπάνω κινδύνο από τις κοντές. Αυτό ισχύει. Όχι, απλώς ένα σχόλιο να κάνω εδώ πέρα. Τα είπε πάρα πολύ καλά ο καθηγητής εδώ πέρα για τον grapefruit. Απλώς το grapefruit φάνηκε ότι δρά αντίθετα σε κάποιες γυναίκες οι οποίες παίρνουν ήδη θεραπεία για τον καρκίνο του μαστού και φάνηκε ότι ενδεχομένως να καταστρέψει την πανογευτική αγωγή που παίρνουν. Υπάρχει αυτή. Ναι. Τώρα θα ήθελα να κάνω και μία παρατήρηση στο μια που είναι εδώ πέρα ο εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΡΕΑ. Εγώ αν ήμουν γυναίκα πάντως και έβλεπα αυτή την μέχρι χθες παράληψη από σήμερα πρόληψη, δεν θα καταλάβαινα τίποτα. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή τι σημαίνει αυτό. Και βλέπω και αυτή τη νεαρή, έχει εδώ πέρα μία μεγάλη ηλικία γυναίκα και μία μικρή ηλικία. Ενδεχομένως να βγει και ένα λάθος μήνυμα ότι και μικρή ηλικία ενδεχομένως να κάνουν κάτι μαστογραφίες και τέτοια. Και υπάρχουν κάποιες απόψεις, βλέπει κανένας τηλεόραση ή σε περιοδικά ευρεία κυκλοφορία ότι να ξεκινάνε μαστογραφίες, να κάνουμε μία μαστογραφία αναφορά στα 38 και μετά να δούμε τι γίνεται. Στις υπόλοιπες είναι λαθάρα, έτσι. Δεν υπάρχει καμία εταιρεία η οποία, επιστημονική, η οποία να λέει αυτά τα πράγματα. Οι μαστογραφίες ξεκινάνε μετά τα 40 και όλες οι εταιρείες τώρα, οι περισσότερες προσδοκούς το έχουν αυξηθεί ακόμα πιο πολύ. Δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν, ενδεχομένως ήταν πιο στην αφίσα εδώ του ΡΕΑ να δείχνει μία στην νεαρή ηλικία μία παχουλή, η οποία φοράει τη φόρμα και ασκείται και το κάνει τη μέρα, ούτως ώστε να έχουμε τρεις προστατευτικούς παράγοντες, μια που λέμε για πρόληψη. Δεν το κάνει τη νύχτα, μια που λέμε ότι άμα κάνεις πρόβλημα τη νύχτα, όπως άλλη πιθανότητα. Άλλη ερώτηση. Σε πολύ θέλει επίκαιρε στα φωτρά του φίλου καθηγητή και ο Γιαννάκη, συμφωνώ μαζί του, αλλά θέλω να πω κάτι παραπάνω. Είναι ότι ισχύει βέβαια 40 χρονών, εκτός αν υπάρχει ιστορικό. Δηλαδή, αν η μαμά σας είχε καρκίνο μαστού στα 40, πρέπει να κάνετε στα 30 με στο μαφία. 10 χρόνια πριν. Πολύ σωστά. Ερώτηση. Καλησπέρα σας. Καταρχήν, σας ευχαριστούμε πολύ και την προηγούμενη φορά που ήρθατε και τώρα και σας παρακαλούμε να ξανέρθετε. Επίσης, εδώ στον κύριο Δήμαρχο μπορεί να οργανώσει και μια μέρα με το Αλσχάιμερ, γιατί μας ενδιαφέρει, γιατί εδώ οι περισσότεροι στο Τρέχι είμαστε πάνω από 28. 29. Επειδή ασχολούμαι λίγο λόγω του ότι είμαι 50 χρόνια ασφαλίστρια και έχω δει την τελευταία πενταετία δύο περιπτώσεις στο εξωτερικό, που είναι εδώ Ελληνίδες και πήγαν στο εξωτερικό στην Ελβετία και κάνουν πρώτα ακτινοβολία και μετά επέμβαση. Το εφαρμόζουμε και εδώ στην Ελλάδα αυτό. Είναι σωστό ή λάθος? Με μία λέξη, λάθος. Μάλλον δεν είναι ακριβώς έτσι η όθρωση που έχετε. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις σε πολύ προχωρημένο καρκίνο μαστού που γίνεται πρώτα χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία πριν την αυτά. Ίσως είναι αυτό. Αλλά γενικά όχι, δεν ισχύει αυτά. Αυτό που ισχύει αρκετά τελευταία σε πολλές περιπτώσεις ασθενομένειας ξεκινάνε με χημειοθεραπεία και μετά κάνουμε χειρουργείο. Αυτό είναι. Σας ευχαριστώ και σας περιμένουμε πάλι. Και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ και τον Δήμο για την σημερινή εκδήλωση και πρωτοβουλία και βεβαίως να ευχαριστήσουμε εσάς τους ομιλητές που πραγματικά μας προσφέρατε γνώση, γιατί λέω ότι για να βγει κανένας από το σκοτάδι της άγνοιας ή και της απόγνωσης πρέπει να αποκτήσει το φως της γνώσης και της ελπίδας. Εκτός από μία φορά τον χρόνο που λόγω της ημέρας κατά του καρκίνου του μαστού προκαλούνται όλες αυτές οι δηλώσεις. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε να είναι πιο συχνό? Ήδη ο Υπουργός προχθές σε μια τέτοια εκδήλωση στην Αθήνα μίλησε για μεγαλύτερη πρόληψη, για μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση, για παραπεμπτικά, μάλλον χωρίς παραπεμπτικά μαστογραφίες. Τι άλλο θα μπορούσε να γίνει έτσι ώστε η γνώση να γίνει πιο συχνή από το να θυμόμαστε μια φορά το χρόνο τέτοιες
Ευχαριστώ. Σε όλα τα επίπεδα, και πολιτιακά δηλαδή, αλλά και αυτοδιοικητικά. Ναι. Εγώ θα σας πω κάτι που αφήσετε εσείς στη Βουλή των Ελλήνων. Μπορεί να ψηφίσετε ένα νόμο που υπάρχει ήδη σε μια χώρα που είναι πιο πίσω από εμάς, που λέγεται Πολωνία. Στη Πολωνία όλες οι γυναίκες καλούνται να κάνουν αστρογραφία και αυτές που δεν πάνε έχουν πρόστιμο. Γιατί ξοδεύει η κοινωνία μετά να τους θεραπεύσει. Οπότε, άμα γίνει κάτι ότι είναι υποχρεωτικό να γίνει αστρογραφία, αλλιώς θα τιμωρηθείς με πρόστιμο, ίσως θα υπάρχει παραπάνω ποσοστό γυναικών που θα τιμωρηθείς γιατί δεν θέλουν να πληρώσουν τα λεφτά. Άρα το πρόστιμο δεν πρέπει να το βάζετε μόνο σε αυτούς που δεν ξοδεύουν επιστοτικές κάρτες, αλλά και τα άλλες. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ομιλίες σας. Θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση αναφορικά με τη διατροφή. Έχετε ενοχοποιηθεί γενικότερα η κατανάλωση... Η κατανάλωση ζάχαρης, λέω αναφορικά με τη διατροφή. Ποιες είναι αυτές οι τροφές, ίσως, ή η αποφυγή κατανάλωσης τροφών θα μπορούσαν να μας προστατεύσουν απέναντι στον καρκίνο του μαστού. Στοιχεία πάρα πολύ ισχυρά δεν υπάρχουν. Ισχύουν οι γενικές συστάσεις, δηλαδή ότι όσο πιο πολλά φρούτα καταναλώνεις, όσο πιο πολλά λαχανικά, όσο λιγότερα λιπαρά κλπ. Δεν μπορεί να πει κανένας ότι υπάρχουν μεγάλες μεταναλύσεις και οι οποίες να έχουν καταλήξει σε συγκεκριμένες οδηγίες και το τι γίνεται. Αυτό σχετικά με το αλκοόλ, όπως είπε πάρα πολύ σωστά ο καθηγητής, ο κ. Ζερβούδης, ισχύει δηλαδή ότι θα πρέπει να βρεθεί δηλαδή λίγο η ισορροπία ανάμεσα στο ότι το αλκοόλ προστατεύει από καρδιακιακά και όπως ξέρετε τα καρδιακιακά είναι η πρώτη αιτία θανάτου, δεν είναι ο καρκίνος του μαστού. Και το να μην πάθει καρκίνο του μαστού. Θα έλεγε κανένα ότι μια μικρή κατανάλωση εκεί πέρα εβδομαδιαία αλκοόλ, αυτό έχει βγει από μεγάλες μελέτες. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα, δηλαδή όπως ξέρετε, κατανάλωση είναι απεσογή. Την κατανάλωση ζάχαρη δεν κάνει πουθενά καλό. Για τον καρκίνο του μαστού δεν κατανάλωνε ζάχαρη. Είναι η γενική οδηγία δηλαδή. Όπως επίσης η κατανάλωση φρούτων, λαχανικών κτλ. Είναι γενικές οδηγίες που αφορούν την καλύτερη υγεία. Δεν αφορούν μόνο τον καρκίνο του μαστού. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Ευχαριστούμε για όλες τις πληροφορίες και βοήθεια που μας δίνατε. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, έχω ιστορικό από τη μητέρα μου. Έχει φύγει στην ηλικία 63 χρονών με καρκίνο του μαστού και πρόσφατα έφυγε και ο αδερφός μου με καρκίνο στο πνευμόνια, πάλι 65 χρονών. Εγώ η ίδια έχω περάσει αυτή τη φλεγμονή που είδα στη φωτογραφία. Έχω πυκνότητα, πολύ πυκνότητα. Κάνω μαστογραφία, είναι και ο γιατρός εδώ που έχω κάνει. Δεν ξέρω τι με συμβουλεύετε να μπορώ να κάνω, να ξέρω, να είμαι πιο ήσυχη για τον εαυτό μου. Τι εξετάσεις. Δεν έχω όλες τις πληροφορίες, είναι δύσκολο να απαντήσει κανείς έτσι με μια κουβέντα. Αλλά που ο αδελφός σας είχε καρκίνο στο πνεύμα δεν είχε καμία σχέση. Και που η μαμά σας είχε καρκίνο στο μετά τα 60 πάλι δεν είναι κάτι σοβαρό. Είναι αν ήταν κάτω από 50 βασικά. Από τα 50. Οπότε δεν μετράει τόσο πολύ. Το αυτό που μετράει είναι την πρώτη από μαστό. Αν έχετε ACFD, δηλαδή τέταρτη κατηγορία, έχετε αυξημένο κίνδυνο, πρέπει να κάνετε πιθανόν συχνά έλεγχο και με υπέρηχο ή ίσως και με αρνητική κάθε 2-3 χρόνια. Ίσως αν είναι ACFD, αν είναι τέταρτη κατηγορία. Γιατί έχω και τα στοιχεία ναι, αυτά. Αλλά όλοι έχουν κάποια συγγενή που είχε καρκίνο μαστού, για αγκιάθια 70-150 χρόνια. Δεν είναι σημασία. Είναι η ηλικία της καρκίνο μαστού που μετράει σαν παραγωγική αν είναι κάτω από 50. Ευχαριστούμε που με τόσο μεγάλη προσοχή και ενδιαφέρον παρακολουθείς αυτές τις πάρα πολύ καλές υψηλού προοδευτικές. Βασικό όπλο στην θεραπεία του καρκίνου του μαστού αποτελεί η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση. Αυτό το μήνυμα πρέπει να φτάσει σε όλες τις γυναίκες, γιατί κάθε μία από εμάς είναι σημαντική. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα.